FIFA 23 κυκλοφόρησε το αγαπημένο ποδοσφαιράκι όλων των Ελλήνων. 30 χρόνια κλείνει φέτος το FIFA, η σειρά FIFA, και είναι και σαν συλλεκτικό ακόμα για αυτό το κουτάκι, γιατί από του χρόνου δεν θα υπάρχει το όνομα FIFA στα ποδοσφαιράκια της Electronic Arts, καθώς έχασε τα δικαιώματα για το όνομα FIFA και από του χρόνου θα λέγεται EA Sports FC. Απλά θα είναι το ίδιο παιχνίδι με διαφορετικό όνομα. FIFA 23 λοιπόν κυκλοφορεί με αρκετές βελτιώσεις στο gameplay, αρκετά καινούρια modes, θα τα δούμε αμέσως μετά. Το έχω εγώ στο PlayStation 5 για να το παίξουμε και κυκλοφορεί παντού, στο PC. Είναι φέτος η πρώτη χρονιά που το FIFA βγαίνει και είναι next gen έκδοση, όπως είναι στο PlayStation 5 και στα Xbox Series. Μην καθυστερούμε, FIFA 23, PlayStation 5, να δούμε το μενού και θα παίξω και διπλό. Ήρθε η ώρα να παίξουμε και λίγο FIFA 23 και να δούμε όλα τα καινούρια χαρακτηριστικά που έχει. Πρώτο mode που είναι διαθέσιμο στην κεντρική οθόνη είναι το Ultimate Team, το οποίο παίζει πάρα πολύ κόσμος, το λεγόμενο FUT, F-U-T, FIFA Ultimate Team, όπου εδώ πέρα είναι ένα παιχνίδι με κάρτες. Και εδώ λοιπόν στο FUT έχει ένα καινούριο mode, τα λεγόμενα Moments, όπως το γράφει κιόλα, σου λέει υπάρχουν κάποια challenges τα οποία παίζεις συγκεκριμένες στιγμές της καριέρας διαφόρων αθλητών, συγκεκριμένες στιγμές τις οποίες πρέπει εσύ να αναπαραστήσεις. Για παράδειγμα, Pitch Perfect, έχεις κάποια skill-based moments για να παίξεις, έχεις στιγμές του Mbappé, του παίχτη της Paris Saint-Germain, για να ξεκλειδώσεις, είναι διαθέσιμα αυτά για 21 μέρες. Football Frenzy, έτσι, weekly challenges υπάρχουν συνέχεια. Η διαδρομή του Jurgen Klopp, του προπονητή της Liverpool. Milestones, όλα αυτά είναι challenges τα οποία μπορείς να παίξεις εσύ μέσα από το Foot, μέσα από το Ultimate Team, για να κερδίσεις αστέρια. Αυτό ουσιαστικά είναι και το μοναδικό που είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Early career, από όλη την καριέρα, ας πούμε, του Mbappé, από τη Μονακό γράφει μέχρι την Paris Saint-Germain, early career, rising star, status star. Από εκεί πέρα, squad battles, division rivals, όλα τα online πρωταθλήματα που έχει το Foot, το Ultimate Team. Ό,τι είχαμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά υπάρχει μια καινούρια αναβάθμιση στο κομμάτι του Ultimate Team, με την έννοια ότι ουσιαστικά μέσα στο Ultimate Team υπάρχει, μετράει και η χημεία που έχουν οι παίχτες, όχι για το πώς παίζει η ομάδα, δηλαδή δεν είναι μόνο οι κάρτες που έχεις εσύ, αλλά και η χημεία που έχει η ομάδα. Μπορεί να φτιάξεις την καριέρα σου, όπου φτιάχνεις κανονικά εδώ πέρα στην καριέρα ό,τι θες, είτε manager είτε παίχτη, και εδώ είναι πιο εις βάθος play modes που έχει, quick play που θα παίξουμε σε λιγάκι, το Volta Football, το οποίο σου λέει ότι μπορεί να παίξεις ακόμα τα Pro Clubs Volta Football, όπου παίζεις online 11 εναντίον 11 φίλοι, και ξανά το Ultimate Team εδώ, και, δηλαδή ουσιαστικά πας λίγο πιο μέσα, και εδώ φτιάχνεις σεζόν multiplayer head-to-head λέει co-op με φίλους για να κατακτήσεις το πρωτάθλημα, και πάμε πιο μέσα στα quick play modes, kick-off, online friendlies, tournaments, έτσι, τουρνουά, skill games και practice arena. Μάλιστα στα τουρνουά, πηγαίνοντας μέσα στα τουρνουά, υπάρχουν τα πρωταθλήματα, 50 διαφορετικά πρωταθλήματα από όλο τον κόσμο, και υπάρχουν και γυναικεία πρωταθλήματα, εδώ Women's International Cup, υπάρχει το Libertadores, υπάρχει το Champions League, μπορεί να φτιάξεις το δικό σου τουρνουά, ενώ στα πρωταθλήματα έχεις να διαλέξεις είτε κύπελα, είτε πρωταθλήματα αντρικά, είτε γυναικεία πρωταθλήματα, όπου τα γυναικεία πρωταθλήματα νομίζω είναι δύο, Barclays WSL που είναι της Αγγλίας και της Γαλλίας, το Arkema, τα οποία δεν τα ξέρω, έτσι, ό,τι γράφει εδώ, δεν έχω παρακολουθήσει γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Αυτό καινούριο χαρακτηριστικό, τα γυναικεία πρωταθλήματα που είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν αρκετές ομάδες, κάποιες λείπουν, είναι θέμα δικαιωμάτων, όπως έχει να κάνει και με την ονομασία του FIFA ούτως ή άλλως. Και υπάρχει και μια custom ομάδα που μπορείς να διαλέξεις, η οποία προέρχεται από μια τηλεοπτική παραγωγή του Apple TV, το Ted Lasso. Κοίτα πόσες χώρες έχει ομάδες, έτσι, Γερμανία, Ινδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Κορέα και υπόλοιπος κόσμος, όπου έχει ΑΕΚ, και αυτή είναι η ομάδα του Ted Lasso, το EFC Richmond. Τελείως fake ομάδα, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, αλλά την προσθέσανε μέσα. Για να δούμε και ποιες άλλες ελληνικές έχει. Έχει την ΑΕΚ, είδαμε,
Νομίζω μόνο την ΑΕΚ έχει και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, αλλά λείπει ο Ολυμπιακός φέτος. Μην πολυλογούμε, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι. Θα έχω και έναν βοηθό, όποιος δεν θέλει να μπει στην κάμερα, για να παίξουμε λίγο διπλό, να έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Το παιχνίδι έχει βελτιώσει το gameplay, τα γραφικά του είναι εξαιρετικά. Να πω ότι φέτος οι κάτοχοι υπολογιστών μπορούν να απολαύσουν την next-gen έκδοση, αυτή που κυκλοφορεί στο PlayStation 5 και, στο Xbox, και στα Xbox Series X και S. Και υπάρχει κάτι ακόμα στο κομμάτι του multiplayer. Όσοι έχουν παιχνίδι της ίδιας γενιάς, δηλαδή αν εγώ έχω PlayStation 5 και ένας φίλος μου το έχει στο Xbox, μπορούν να παίξουν online με, παρόλο που δεν έχουν την ίδια κονσόλα. Αλλά ουσιαστικά το cross-gen, το cross-play, έχει να κάνει καθαρά με κονσόλες που είναι της ίδιας γενιάς. Δηλαδή είναι διαφορετικό παιχνίδι ουσιαστικά το παιχνίδι που είναι στο... κατευθείαν! Όχι offside. Το παιχνίδι που είναι στο PlayStation 4 με το PlayStation 5. Οπότε, φίλοι που έχουν διαφορετικές κονσόλες αλλά είναι της ίδιας γενιάς μπορούν να παίξουν multiplayer. Αργεντινή! Δεν ξέρω καν τους παίχτες. Τη Μαρία. Βγάζουμε μπάλα μπροστά. Έλα. Οπ, να βάλουμε και κανένα γκολ, ε. Αμέσως. Passing game τρομερό. Αλλά η Αργεντινή παίζει με δύναμη όπως παίζει πάντα. Οχ. Ήρθε κι άλλος πολύ σκληρός εκεί. Πιάστη να ρε! Ρε! Φύγε μπροστά. Δεν ήταν offside. Προλαβαίνει! Δεν προλαβαίνει! Σουτάρει ένα τούβλο και πάει στην κερκίδα. Ναι, βγάζε... Όχι ρε, κάδεμα! Να το πρώτο γκολ! Να το πρώτο γκολ! Από εκεί που δεν το περίμενε, ναι ρε φίλε. Εγώ το έβαλα έτσι, ποτέ παίζω ποδόσφαιρο. Παίζω μία φορά το χρόνο για να παίξουμε FIFA, ας πούμε. Δεν ξέρω να παίζω όλο το χρόνο. Και άλλος εδώ πέρα έχει έρθει να... Γι' αυτό δεν ήθελε. Κάτσες, αθλητικές ποδοσφαίρες. Ωραία και τέτοια, παπούτσια με καρφιά. Ρε εσύ, θα νομίζουν ότι παίζουμε κανένα παιδάκι, δηλαδή. Θα το κάνω απλά να το δείξει. Ναι, καλά. Άργησες πάρα πολύ. Πάμε για τον εφηβιασμό κατευθείαν. Ω, δεν βγήκε. Εφηβιασμός. Όχι, όχι. Λάθος, λάθος από την άμυνα. Αλλά δεν φοβάμαι. Πάμε σιγά σιγά, κατεβαίνουμε. Ο Ταμέντι. Κοίταζα τον Ταμέντι και χάσα την μπάλα. Όχι ρε φίλε, το χάσε. Μέχρι το γήπεδο έχει χαλάσει. Κοίτα τον. Ο Λουκάκου που από την κτίνος είναι αυτός. Ναι, Μαρτίνες, τρέχα! Τρέχα! Κατευθείαν σουτ! Η άμυνα της Αργεντινής είναι καταπληκτική. Τώρα όμως και πέρα ο Κωνστάντζε, πώς λέγεται, βγαίνει μπροστά. Τι κάνει, έκανε πάσα τον εαυτό του. Από το ένα, όχι, από το ένα πόδι στο άλλο. Έκανε πάσα τον ένα πόδι στο άλλο. Τσαλιμάκι, αλλά το σουτ στον Καραγκιόζη. Κατευθείαν βγαίνει μπάλα από την άμυνα. Αλλά δεν απομακρύνει τελείως. Παραμένει, όμως τώρα στην κόντρα βγαίνουν, γρήγορα! Τρολό passing game! Πόπο τον έριξε κάτω! Αχ, δεν πέρασε η τελευταία παλιά, όμως παρόλα αυτά είναι εκεί! Μόνος του, σουτ κατευθείαν, μην καθυστερήσεις! 2-0, κυρίες και κύριοι, η τέλεια αντεπίθεση! Η τέλεια αντεπίθεση! Με τον Μολίνα! Πιέζει το Βέλγιο, θέλει να επιστρέψει στο παιχνίδι. Βγάζει φοβερή άμυνα. Τι έδωσε. Πέναλτι. Τι πέναλτι, ρε. Τι πέναλτι, ρε. Δεν έβγαλε αίμα. Πέναλτι. Στα Περιστέρια. Στάνταρ. Όχι. Και έπεσα σωστά. Λουκάκου. Μόνο με πέναλτι μπορεί να βάλει γκολ. Κάνει τις κολοτούμπες το εκεί. Φοβερός. Hyper Motion 2. Λοιπόν. Έπεσε σωστά το τερματοφύλακα της Αργεντινής, αλλά το έφαγε από πάνω. Δεν άπλωσε σωστά το χέρι του. Κόρνερ, στο 89 είμαστε. Μια ανάσα πριν τη λήξη του μάτς. Το Βέλγιο προσπαθεί. Την ίστατη προσπάθεια κάνει. Μόνο με πέναλτι έχει σκοράρει. Ναι! Τον κέρδισα τον Μάνο. Ο Μάνος είναι. Ο Μάνος, ο πρωταθλητής Ευρώπης. Λοιπόν, FIFA 23, παίξαμε στο PlayStation 5 και κυκλοφορεί σε πάρα πολλές εκδόσεις. Αχ, ωραία ήταν, winner, νίμκαρ, εγώ. Αντί, γεια σας.